Και πάμε να συνεχίσουμε με το τελευταίο μας ζευγάρι για απόψε. Την περασμένη εβδομάδα απέσπασαν θετικά σχόλια από τους κριτές. Σήμερα θέλουν και εκείνοι να είναι οι καλύτεροι της βραδιάς. Είναι η Έλενα Παπαβασιλείου και ο καβαλιέρος της Ηλίας Μπούτσης. Μετά το δεύτερο live, η Έλενα στέλνει το δικό της μήνυμα στους κριτές. Η κριτική επιτροπή έχει γίνει αρκετά αυστηρή. Πολύ θα έλεγα. Δεν ήταν ακριβώς Foxtrot. Δεν ήταν η σωστή μεταχείριση ποδιών που θα έπρεπε στο Foxtrot. Εντάξει, βάλτε κάτι παραπάνω. Αυτή την εβδομάδα έχει άγριες διαθέσεις. Θα λιώσουμε. Όταν λέμε θα λιώσουμε στις πρόβες, του λέω γίνε σκληρός. Να μου φωνάζεις, πάμε. Και όχι να λέω ναι, θα λες συνέχισε. Και εγώ θα συνεχίζω. Τέρμα τα αστεία. Μάλιστα, έλα, θέλω. Αλλά σφίξου και λίγο, είσαι δε στα σελέ. Με είπε ζελέ. Έλα! Δεν το λένε αυτό. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω σφίξει εδώ στον τάντσι και ότι είμαι πέτρα. Τι ζελέ. Αν είσαι τα ποδί σου, τα χέρια σου εννοούσα. Τι φλάκα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μα να μπερδεύεται, αν είσαι τα χέρια σου, αν είσαι τα πόδια σου. Πω, πω. Η αλήθεια στο τέλος θα πάω ξύλο, έτσι. Αχ, μη πιάνεις εκεί. Τον έβαζα να χορεύει μαζί μου, χωρίς να με αγγίζει. Πού να σε πιάσει, μαλλί. Πιάσε πιο κάτω, πονάω. Πώς γίνεται, δεν γίνεται, το ξέρω. Α, πονάω. Πονάω το κάνω. Συγγνώμη, παιδί μου, συγγνώμη. Θεωρώ ότι η Έλληνα έχει πάρα πολλές δυνατότητες, μπορεί να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Απλά ελπίζουμε με το πρόβλημα που έχει στην πλάτη να μην σταθεί εμπόδιο. Έλα, παιδί μου, πονάς, το ξέρω, πονάς. Πονάω. Είναι τρομερό να θέλεις κάτι πάρα πολύ όμως και το σώμα σου να φωνάζει σταμάτα. Πώς θα το κάνω τώρα μέσα, το σήκωμαι τώρα. Θα χορεύεις απλά σαν να μην έχω πλάτη. Το μεγαλύτερο άγχος μου για αυτή την Κυριακή είναι ο πόνος στην πλάτη. Γιατί δεν ξέρω αυτό αν θα με συγκρατήσει ή αν θα μου επιτρέψει να κάνω αυτό που πρέπει. Το 13ο ζευγάρι είναι η Έλενα και ο Ηλίας και θα χορέψουν ρούμπα. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Είστε το τελευταίο μας ζευγάρι για σήμερα. Κλείνουμε με ρούμπα το χορό. Ναι, μεγάλη αγωνία να πρέπει να περιμένεις να χορέψεις τελευταίες. Μεγάλη. Πώς σου φάνηκε η ρούμπα? Μου άρεσε πολύ γιατί είναι παθιασμένος χορός και μπορείς να το ζεις. Βέβαια έχει και πάρα πολύ τεχνική και σε αυτήν επέμενε ο Λίας πάρα πολύ που έχει και δίκιο. Ελπίζω να είδανε και
Ρούμπα. Ρούμπα και πιο έντονες εκφράσεις η κριτική επιτροπή. Θυμάμαι και τα σχόλια της προηγούμενης εβδομάδας. Πάντως εμείς το διασκεδάσαμε πολύ. Σήμερα μου άρεσε και το ένιωσα και το χάρηκα. Πάντως εσύ... πολύ καλά. Και εσύ με άγριες διαθέσεις αυτή την εβδομάδα. Αποτέλεσμα της βαθμολογίας της κριτικής επιτροπής.